στόλους, δεν αντιμετωπίζουν στόλους ως μια προνομιακή εκλογική δεξαμενή. Η θέση μας είναι σαφής. Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, από τη στιγμή που έχουν δεχθεί μια βάναυση επίθεση στα εισοδήματά τους, θα μας βρουν αρρωγούς. Οι 600 καθαρίστριες που βρίσκονται επί μήνες έξω στις σκάλες του Υπουργείου Οικονομικών, δεν είναι αυτές που ρίξαν έξω τον κρατικό προϋπολογισμό. Δυστυχώς όμως η κρατική αναλυγισία τις αφήνει εκεί. Ναι, έχει υπάρξει μια συμβολοποίηση. Ένα λεπτό. Την ουσία λέμε τώρα. Τα λεφτά που θα βρείτε. Πολύ καλά, δεν έχει 600 καθαρίστριες λεφτά η κυβέρνηση και έχει εκατομμύρια να δίνει στους μεγαλοκαναλάρχες και στους μεγαλοεργολάβους με τις συμβάσεις που ψήφισε προχθές. Και δύο, επιτρέψτε μου, και κατευθείαν σε εσάς. Πού είστε, αλλού είστε τώρα. Εγώ είμαι εδώ. Το να εντοπίζει αντιστοιχίε στον γενικό λόγο. Πάμε τώρα και λέμε το εξή. Ενό κόμματο δεν είναι προπαγάνδα. Δεν κάνουμε λαϊκισμό και εκλογική στιγμή. Λεφτά πολιτική. Που θα βρείτε, πέστε χρήματα μας εδώ. Με μια εδώ. Άλλη πολιτική. Ποια άλλη πολιτική και με σταδιακό έτσι, τρόπο. Και, αυτά. Και με σταδιακό τρόπο. Α, με, αποκατάσταση, με αποκατάσταση του κατώτατου. Που τον έχετε κατακρεουργήσει. Είναι στον ιδιωτικό τομέα. Θα του έχετε κλείσει αυτού τότε. Το έχετε κατακρεουργήσει. Δεύτερον. Συντάξει, θα δώσετε αύξηση την επομένη. Επαναλαμβάνω. Πέστε μου, επαναλαμβάνω θα αυξήσετε και θα τη συντάξη όλα. Την επομένη το όταν πρωί. Όταν διαλύεται τα ταμεία, όταν δεν αφήνεται αποθεματικό μέσα τίποτα. Άρα λοιπόν υπάρχει θέμα αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης της χώρας. Σύντομο σχέδιο. Όχι να περιμένουν. Να φύγετε εσείς. Τα διαλύεται όλα. Τα διαλύεται όλα. Ο κόσμος πότε θα πάρει τα λεφτά. Τους κλέβετε αποθεματικά, τους διαλύεται. Τι θέλετε λοιπόν τώρα. Το ξέρετε ότι σε 10 χρόνια το κράτος έδωσε 170 δις τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν πρέπει να μακροημερεύσετε άλλο στην κυβέρνηση. Διότι με το PSI, με το PSI, με τα μπόνους που δίνετε στους πλουσίους, ποιο PSI τώρα, σας λέω 170 δις έδωσε το κράτος στα ταμεία. Στους μεγαλοκαναλάρχες, με τις λίστες Λαγκάλου και λοιπά που έτσι βλέπετε. Με τις offshore που τις αφήνετε ανέλεγκτες. Πρέπει να ξέρετε. Κάτι, οι μεγαλοκαναλάρχες όταν βάζουν την είδηση, ναι. Λένε. Τι κρύψα την είδηση. Είπε, όχι. Τι λέτε τώρα. Είπε ο κύριος Τσίπρας. Είπε ο κύριος Σαμαράς. Εσείς έχετε μόνο τι λέει ο κύριος Τσίπρας στην εφημερίδα. Είδατε Sky, Mega, Αντένα να πούν τίποτα. Μια χαρά τα είπανε. Για τα μπόνους που δώσατε χθες στην Βουλή. Ποια μπόνους δώσατε. Πού δώσαμε. Δεν τα δείτε. Όχι. Που αποχώρησε την αντίθεση. Που έκανε απεργία. Και γιατί δεν έκατσε η αντιπολίτευση μέσα. Οι εργαζόμενοι, αφήστε του, είναι δικό μας θέμα. Ναι. Απήργησαν όλοι οι εργαζόμενοι. Γιατί δεν κάτσατε μέσα να τα πείτε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Απήργησαν θέλουν, δεν θέλουν. Ναι. Δηλαδή, απήργησαν, λέω. Μισό λεπτό. Υπήρχε υπάρχουν ορισμένα. Στο κανάλι που δουλεύετε εδώ υπήρξε είδηση. Πείτε την εσύ. Συγγνώμη, κυρία Βούλτεψη, με συγχωρείτε. Αφού είχαν κάνει απεργία. Κυρία Βούλτεψη, με συγχωρείτε. Μισό λεπτό. Επί πέντε μέρες υπήρξε εδώ πέρα από κάποιον είδηση. Επετράπη να ακουστεί αυτή η είδηση. Α, ότι πίσω λεπτό, μισό λεπτό, κυρία Βούλτεψη. Κανάλια τι από την κυβέρνηση. Εσείς ακούστηκε. Δηλαδή. Κυρία Βούλτεψη, μισό λεπτό. Εσείς είστε εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ο καθήλυν αρμόδιος για ζητήματα Sky στο συγκεκριμένο πάνελ είμαι εγώ. Μισό λεπτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Νίκο Φίλη, ποια είναι η είδηση. Εδώ, από τον Sky. Η είδηση είναι, να ακουστεί. Ότι, η είδηση είναι ότι η κυβέρνηση. Η είδηση, όχι η άποψη. Έφερε τροπολογίες κυρία... στη Βουλή που σύμφωνα με όλα τα συνδικάτα των εργαζομένων, ναι. Δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών στον χώρο του τύπου και των καναλιών, δίνουν στους, στα αφεντικά, αφαιρούν από τους εργαζόμενους. Τι δηλαδή. Να κάνουμε συζήτηση τι αυτό. Δηλαδή. Λοιπόν, καλέστε τους. Καλέστε τους να κουβεντιάσουν τους εργαζόμενους. Μισό λεπτό. Τι να την αισία. Την αισία να μιλήσουν. Γιατί απήργησαν. Οι εργαζόμενοι ζήτησαν πράγματα τα οποία έγιναν. Και διότι γιατί απήργησαν τότε. Γιατί έπρεπε να τελειώσουν. Να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Ένα πράγμα. Εμένα μη μου λέτε οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο... δεν εκφράζονται όλοι. Αφήστε αυτό δια της ΕΣΥΕΑ. Τα συνδικάτα είναι συνδικάτα. Αυτό είναι κουκιά. Αποφάσισαν. Όταν οι 25χρονοι δημοσιογράφοι. Τόσο σύγχρονο εδώ μέσα. Όταν οι 20χρονοι και οι 25χρονοι δημοσιογράφοι που δουλεύουν 10 ώρα και 12 ώρα στα site δεν καλύπτονται από την ΕΣΥΕΑ. Δεν δέχομαι ότι ο δημοσιογραφικό κόσμο ομιλεί διαμέσου τη ενώσεω τη αξιοσέβαστη κατά τα άλλα. Αφήστε τα τώρα τα αξιοσέβαστη. Δεν είναι καμιά γριά η ένωση. Είναι μια γριά. Είναι. Αν λείψει και αυτό, θα γίνει.
γίνονται πάρτι των εργοδοτών σε όλα τα μίδια. Γι' αυτό και σεβόμαστε τις απεργίες. Αφήστε λοιπόν τώρα. Γι' αυτό και σεβόμαστε τις απεργίες. Επαναλαμβάνω, μετά τις πέντε μέρες. Γιατί κανένα κανάλι. Πέντε μέρες, κύριε. Παρασκευή βράδυ κατέθηκε το νομοσχέδιο. Ή το μητροπολογίες. Εγώ πάντως μπορώ να πάω ένα στοίχημα. Σάββατο, Κυριακή. Δευτέρα, Τρίτη που γίνει απεργία. Και πού να την βρει ο Σαββατοκύριακο συντάκτης στην τροπολογία. Επί πέντε μέρες γιατί δεν υπήρξε καμιά αναφορά σε κανένα κανάλι. Δεν μου λέτε. Γιατί πέστε μας. Μπορούμε να ρωτήσουμε κάτι. Πρώτον, δεν καταλάβουμε ποιο είναι το δώρο. Το δώρο γιατί δεν υπάρχει δώρο. Αντιθέτως, τους μεταφέρονται. Η αναβολή μέχρι το 15-16. Εγώ κουβεντιάζω. 25 χρόνια κρατάει αυτή η αναβολή. Αυτό είναι το ένα δωράκι. Ότι χωρίς να πληρώνουν τίποτα έχουν συχνότητα δημόσια. Και το δεύτερο ποιο, το αγγελιώσιμο. Ένα-ένα. Χωρίς να πληρώνουν τίποτα είναι το μοναδικό χρέος που έχει. Που γράφει μέσα ένα ετών. Το μοναδικό χρέος που δεν έχει ακόμα ικανοποιηθεί. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα πληρώνουν για τη συχνότητα. Το μνημόνιο μιλάει για περίπου 500. Το μνημόνιο, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώ. Το μνημόνιο λέει ότι πρέπει τα κανάλια να οφείλουν 500 πληρώνουν. Εκατομμύρια στο δημόσιο. 500 εκατομμύρια. Λοιπόν, τι πληρώνουν, 1, 2, 3, αυτό το συζητάμε τώρα. Και τους δίνεται παράταση αυθαίρετων παράνομων συγκροτήτων. Ακούστε, ακούστε με. Αλλά αυτά γιατί δεν τα πούμε μόνοι μας. Υπάρχει μία διαφορά. Εδώ. Όχι, αφήστε την ΕΣΥΑ. Εγώ είμαι η ΕΣΥΑ. Όχι, εσείς από την κυβέρνηση. Το μνημόνιο, τα αφεντικά είστε εσείς. Δεν είστε ΕΣΥΑ εσείς. Άφησε γιατί η ΕΣΥΑ ξέρει πολύ καλά τι κάνω εγώ. Η κυρία Βούλτεψη δεν είναι παραγωγός της εκπομπής. Μπορώ να πω κάτι. Μπορώ να πω γιατί θα εγώ άσχετο σήμερα. Και όχι, κυρία Αντωνιάδου εδώ. Επίσης η ΕΣΥΑ δεν είναι και καμιά ιερή αγελάδα που δεν κάνει να την ακουμπάμε. Είναι ένα σωματείο το οποίο έχει αποτύχει επανειλημμένως σε διάφορα ζητήματα. Αν πεθάνει και αυτή η αγελάδα, κύριε Φίλη, αφήστε τώρα. Η ΕΣΥΑ ξέρει πολύ καλά. Η ΕΣΥΑ ξέρει πολύ καλά και τι γίνεται. Κάνουμε πάρα πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά και εγώ και όλοι εδώ πέρα μέσα και εσείς. Λέω, κάνουμε αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια και εσείς και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ποια είναι τα μέτωπα στα οποία η ΕΣΥΑ έχει αποτύχει παταγωδώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Αλλά ακούστε, για αυτό συζητάμε το σημερινό. Εμείς για χτες, τα θετικά και τους εργαζόμενους. Ακούστε, κύριε φίλη, αφήστε τα αυτά. Ναι. Αυτά τα λέτε όχι στη Βουλή. Λοιπόν, εμείς εχθές φέραμε το νομοσχέδιο στη Βουλή. Τι δεν τα λέμε. Ψάχνατε. Όχι. Σας καταγγείλαμε. Γιατί δεν καθόσαστε να μας τα πείτε εκεί. Σας τα λέπαμε. Γιατί δεν τα είπατε. Σας είπαμε ότι. Και γιατί δεν καθίσατε να με ακούσετε. Το νομοσχέδιο για το ογκολογικό. Για το ογκολογικό νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων. Λοιπόν, βάλατε τροπολογία που δίνεται δωράκια στου μεγαλοκαλάνε. Κύριε Μπογδάνο, που είναι ο λαό μου, αλήθεια. Και σήμερα στου εργολάβου. Μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν. Μπορώ να μιλήσω. Κύριε Διευθυντή, μπορώ να μιλήσω. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ξαναπαίρνουμε μία ανάσα. Ο λόγος στην κυρία Βούλτεψη. Ο λόγος στην κυρία Βούλτεψη. Για την Αργεντινή κιόλας. Ελάτε, πέστε. Έλα, λοιπόν, ας αφήσουμε την κυρία Βούλτεψη να τοποθετηθεί, παρακαλώ. Δεν μπορώ να αναλύσω την.